το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Μακάβρια ή μακάρια. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημα και στον πρόλογο του της εδώ της εκπομπής, με την ευχή να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, να τις δύσει με τα όπλα του φωτός. Ας τις περιβάλλει και σήμερα τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας, και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο entofoti@papakiyahoo.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί τα μηνύματα, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια, η ελπίδα σας την οποία την σφιχταγκαλιάζουμε και πορευόμαστε όπως και με εσάς όλα αυτά τα χρόνια σε μια υπέροχη ραδιοφωνική εν κυρίου συναλληλία. Πολλές προτάσεις και πολλές ιδέες, όλες ευλογημένες για αφιερώματα σε Αγίους Πατέρες, σε Αγγέλους εν σώματι, σε ψυχούλες που πορεύθηκαν σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μας δίδαξαν πως οι Άγιοι δεν γεννιούνται, μα γίνονται. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή σε αυτή την ραδιοφωνική προσπάθεια. Υπάρχει επίσης το ιστολόγιο, το μότιτλο της εκπομπής στο διαδίκτυο. Εκεί πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές τους και μας φιλοξενούν στα προγράμματά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που διακονούν στα αρτζιανά του Θεού, στα υπέροχα ουράνια ραδιοκύματα. Σε αυτό το ιστολόγιο υπάρχουν επίσης εκπομπές για άμεση ακρόαση, αρκετές από τις πιο πρόσφατες για κατέβασμα και αποθήκευση, και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται και καταγράφονται συνοδευμένα με λόγια θεοφωτίστων, θεοκινήτων γραφίδων. Μακάβρια
ή μακάρια. Κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει ένα τόσο δα μικρό γραμματάκι, ένα βήτα, ένα σύμφωνο. Σας έχει γίνει, φαντάζομαι, αυτή η ερώτηση. Όχι το μακάβρι ή μακάρια. Εκεί θα καταλήξουμε. Η ερώτηση ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχετε κάνει. Επί το ελληνικότερον, το πιο extreme. Το πιο ασύνηθες που έχετε κάνει στη ζωή σας. Έχετε ακούσει απαντήσεις. Και έχουμε δει όλοι κατορθώματα, εντός ή εκτός εισαγωγικών ανθρώπων, και μερικά που έμειναν στην ιστορία και τα θυμόμαστε κάθε χρόνο, μάλιστα, την ημέρα που σαν αυτοί τελέστηκαν. Το σαν σήμερα, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, θα έχετε συναντήσει μια τέτοια εκπομπή, φαντάζομαι. Και ακούς για ανθρώπους που πέταξαν πάνω από θάλασσες μεγάλες και δίνησαν μίλια μέτρητα, ποδηλατώντας και με τη δύναμη του ανέμου, και άλλους που κολύμβησαν αποστάσεις απίθανες, και άλλους που ανέβηκαν σε κορυφές της γης. Η λυγκιά ο νους υποκλίνεσαι στο θάρρος και την τόλμη αυτών των ανθρώπων. Υποκλίνεσαι στην αφοβιά τους. Και εμείς οι υπόλοιποι, οι θνητοί, έχουμε περγαμηνές τέτοιου είδους. Μικρότερου βεληνικούς βέβαια, που δεν έλαβαν τέτοια δημοσιότητα, μα που άφησαν εποχή που λένε. Για θυμηθείτε, το έχετε πει κι εσείς. Στα νιάτα μου, όσα δεν έκανα που κόβαν την ανάσα. Και όλο και ανακαλύπτονται και σήμερα τέτοια κατορθώματα, τέτοιες προκλήσεις του νοός, της λογικής δοκιμασίες. Πτώση στο κενό, διάσχιση ορμητικών νερών και άλλα πολλά ακραία τολμήματα. Και θεωρούμαστε σπουδαίοι και μπράβο μας. Αν φυσικά στους περισσότερους από εμάς θίξει κάποιος το θέμα του θανάτου ή κάνει λόγο για ένα συναφές αντικείμενο, ένα θέμα, τότε οι περισσότεροι από εμάς θα ξεκινήσουμε να υδρώνουμε, να αισθανόμαστε κάπως παράξενα. Άλλοι θα φτύνουμε στον κόρφο μας, άλλοι θα χτυπάμε ξύλο, θα κουνιόμαστε από τη θέση μας. Και θα αναζητάμε αμέσως την αλλαγή της κουβέντας. Σε καλό σου, ανθρωπέ μου, τι μακάβρια πράγματα είναι αυτά που λες. Άντε, πιάσε κάτι πιο ευχάριστο να πούμε. Να, πες μου κάτι extreme που έχεις κάνει. Δυσκολεύομαι, είναι αλήθεια. Και η μνήμη μου μαζί μου να συναντήσει κάτι τόσο ακραίο όσο τα δικά σου κατορθώματα, αδελφέ μου. Μα θυμήθηκα κάποιον άλλον που θα σε εντυπωσιάσει αν σου πω τι έκανε. Αυτός λοιπόν ο μακάριος και ουχή μακάβριος έχει φτιάξει, άκουσε, και έχει σκάψει με τα χέρια του τον τάφο του. Ζει στο περιβόλι της Παναγιάς μας, στο Άγιον Όρος, και μπαίνει κάθε μέρα μέσα εκεί, γονατίζει και προσεύχεται για ώρες.
και είναι μακάριος, στο ξαναλέω, και όχι μακάβριος, γιατί ζει αληθινά και πεθαίνει πριν πεθάνει για να μην πεθάνει όταν πεθάνει. Και η μνήμη του πρώτα τον θάνατο ανακαλεί. Ζει. Ζει. Δεν υπάρχει μόνο. Με την μνήμη του θανάτου είναι αναδεμένη η επίγεια βιωτή του. Πρόσφατα βρέθηκα σε μια κηδεία μιας ευλογημένης ψυχούλας. Θλιμμένες μορφές τον περιστήχιζαν, μα δεν θρηνούσαν. Λυπόνταν βέβαια, μα αντίκριζε στα μάτια τους και στα δάκρυά τους την προσδοκία της Ανάστασης. Άκουγε συνεχώς να βγαίνει από τα χείλη τους η ευχή. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Γαλήνια η μορφή του και κοιμημένο. Κάποιος από τους δικούς του, με πολύ φυσικό τρόπο, έβγαλε το κινητό του και τράβηξε αρκετές φωτογραφίες του προσφυλούς τους, του πεφυλημένου τους και κοιμημένου. Και κάποιοι έσπευσαν αυτό να το χαρακτηρίσουν ως μακάβριο. Λίγο αργότερα από τα χείλη του ιερέα ακούστηκαν τα λόγια του Χριστού μας στην Ευαγγελική περικοπή που αναγιγνώσκεται στη νεκρόσιμη ακολουθία. Και εκείνη η φράση. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Όλοι το άκουσαν. Ελάχιστοι το κατανοήσαν. Σ' όσους αυτό συνέβη, ζήτησαν έπειτα από καιρό να δουν εκείνες τις σπάνιες φωτογραφίες. Μακάρια λόγια λοιπόν και όχι μακάβρια θα ακουστούν και στη σημερινή εκπομπή. Περί της μνήμης του θανάτου έρχεται να μας μιλήσει ο αγαπημένος μας πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας από ένα βιβλίο με το οποίο έχουμε πολλές φορές πορευτεί σε τούτην εδώ την εκπομπή. Το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας. Αναζητώντας μια ορθόδοξη πορεία με πλοηγό το Ευαγγέλιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Λέει ο Κύριος επαναλαμβάνοντας την προφητεία του Ισαΐα ότι ο λαός που κατοικεί στο σκοτάδι είδε φως δυνατό και σε όσους μένουν στη χώρα που την σκιάζει ο θάνατος ανέτειλε φως για χάρη τους. Πολλοί πενθούμε για δικούς μας ανθρώπους, άλλος για κάποιον που έφυγε ευνηδίως, άλλος για πρόσωπο αγαπημένο που βασανίστηκε από μακρόχρονη ασθένεια, άλλος για εκείνον που έφυγε σε βαθιά γεράματα. Μα όλοι συγκλονιζόμαστε, ακόμα και όσοι δεν έχουμε αυτή την στιγμή πένθος, από το φοβερό γεγονός του θανάτου. Αυτήν την τραγική ώρα που όλοι ξέρουμε ότι θα έλθει κάποτε στη ζωή μας. Αυτό το παράλογο γεγονός που από μικρή, όταν καταλαβαίνουμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος, αγχωνόμαστε,
Ρωτάμε με αγωνία τους γονείς μας. Τι είναι αυτός ο θάνατος, μαμά, μπαμπά? Θα πάψω να υπάρχω? Πώς θα είναι τότε? Τι θα πει ανυπαρξία? Και καθώς μεγαλώνουμε, αυτό το βασανιστικό ερώτημα το θάβουμε και το αποθούμε. Μα δεν πάβει να μας συνοδεύει κρυφά σε όλη μας τη ζωή? Και ας πασχίζουμε να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει. Ακούμε για ανθρώπους που πεθαίνουν, διαβάζουμε ή βλέπουμε στις τηλεοράσεις για θεομηνίες, για πολέμους, όπου αφανίζονται εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι. Για σφαγές, για θανατικά, για εγκλήματα, για θανάσιμες επιδημίες. Και όλο προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, να το αποθήσουμε, να παριστάνουμε πως θα ζήσουμε αιώνια, πως είμαστε καλά και ότι τίποτε δεν μας αγγίζει. Τάχα αγέροχοι, πάντα νέοι, πάντα ακμαίοι. Κι όμως ο θάνατος, έσχατος εχθρός, παραμονεύει την ζωή μας. Ο φόβος κρυμμένος στο ασυνείδητο μας κινεί σαν μαριονέτες. Τίποτα δεν κάνουμε στη ζωή χωρίς να μας καθορίζει ασυνείδητα η σκέψη ότι θα πεθάνουμε. Και όταν γελάμε πολύ και όταν ξεσπάμε και όταν διασκεδάζουμε, κάπου στο βάθος του μυαλού μας ξέρουμε ότι εμείς κάποια στιγμή θα σβήσουμε. Κι όμως, όλοι καμονόμαστε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεγαλώνουμε παριστάνοντας τους αιώνιους. Μα καθώς έρχεται η μέση ηλικία, αδυσόπιτα ο χρόνος μας χτυπά την πόρτα. Αποθούμε την σκέψη του θανάτου και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε αιώνιοι. Προσπαθούμε να μην δίνουμε σημασία στη φθορά που διαπιστώνουμε σταδιακά να παρουσιάζεται στο σώμα μας. Ένα δόντι που βγήκε, μερικές τρίχες που έπεσαν, δημιουργούν μια ασυνείδητη ανησυχία, μας μελαγχολούν κι όμως κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν όμως συμβαίνει το θλιβερό γεγονός σε κάποιον κοντινό μας, τότε ξαναθυμόμαστε. Ταρακουνιόμαστε. Η ψυχή μας βαραίνει, ο φόβος τρώει τα σωθικά. Πολλές φορές τα βάζουμε με τον Θεό. Γιατί να είναι έτσι ο κόσμος? Γιατί να πεθαίνουμε? Γιατί να πάρει τον δικό μας άνθρωπο? Γιατί να πεθαίνουν οι νέοι και να μένουν οι γέροι? Και ρωτάμε και ξαναρωτάμε για να φύγει ο πόνος, μα ο πόνος δεν φεύγει έτσι. Τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα. 10 ζωές να είχαμε, πάλι απάντηση δεν θα παίρναμε. Γιατί να πεθάνω? Γιατί να τελειώνει η ζωή? Δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις με το μυαλό μας. Όση εξυπνάδα κι αν έχουμε, όσες γνώσεις κι αν συσσωρεύουμε, όσο κι αν φιλοσοφήσουμε, ο θάνατος είναι πάντα εκεί και μας περιμένει. Και πριν τον θάνατο η φθορά, η ασθένεια, ψυχική ή σωματική, κατατρογενού και σωθικά. Η φθορά πάντα παρούσα, ακόμα και στον υγιή άνθρωπο καθώς μεγαλώνει. Πρώτες ρητίδες, κάποια μικρή ασθένεια. Όλα οι υπενθυμίσεις του τέλους. Ζούμε σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η λύθη του θανάτου. Ζούμε σε έναν πολιτισμό που προσπάθησε να κάνει τον άνθρωπο να ξεχάσει. Κι έτσι εξόρισε τις κηδείες από τα σπίτια. Λησμόνησε τα φικά έθιμα αιώνων και τα εντόπισε μόνο στα νεκροταφεία. Ξεφτισμένα και λειψά. Σύντομες κηδείες. Βιαστικές, να μην ταραχτούμε, να μην θυμόμαστε, να μην ανοίγει το φέρετρο, να μην δούμε το νεκρό, να μην σκεφτόμαστε. Γρήγορα να ξεχνάμε. Πάει να ξεσπάσει η μάνα, η γυναίκα, η αδελφή και λένε «Μην κλαις τώρα, γιατί κλαις?» Κι άλλοι φοβισμένοι ζητάνε να καίμε τους νεκρούς, μήπως κι έτσι, τι μάταιο. Αποφύγουν να δουν την ζωφερή αλήθεια. Οι παλαιότεροι πολιτισμοί και κυρίως ο χριστιανικός είχαν στο κέντρο της ζωής τη μνήμη του θανάτου. Οι χριστιανοί από τους πρώτους αιώνες θέσπισαν πλούσια ταφικά έθιμα. Οι χριστιανοί συναθρίζονταν στα εθνικά νεκροταφεία για να τελέσουν νεκρόδειπνα επάνω στους τάφους των μαρτύρων ή των Αγίων. Από τον 2ο αιώνα άρχισαν να τελούν τη Θεία Λειτουργία επάνω στους τάφους των μαρτύρων. Στις αποστολικές διαταγές αναφέρονται συγκεντρώσεις των πιστών στα κημητήρια ή να άρτων κλάσος είναι εκεί. Η Αγία Τράπεζα που έχουμε στους ναούς
προήλθε από τους τάφους των μαρτύρων, όπου πάνω εκεί στο μάρμαρο, στην πέτρα, έμπαινε ένα ύφασμα και γινόταν η Θεία Λειτουργία. Επίσης συνήθιζαν οι πρώτοι χριστιανοί την τρίτη της διακαινησίμου να τρώνε πάνω στους τάφους τα περισσεύματα του Πασχαλινού τραπεζιού. Το διατηρούν ακόμα οι πόντιοι αυτό το έθιμο την Κυριακή του Θωμά. Έτσι που ζωντανοί και νεκροί γινόντουσαν ένα. Έτσι που θάνατος και ζωή, στενά δεμένα ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα, αποτελούσαν μια διαρκή μνήμη όσων ονειρεύονταν την Βασιλεία του Θεού και την αιώνια ζωή. Μας διακατέχει όλους μας ο φόβος του θανάτου, είτε τον αποθούμε είτε τον βιώνουμε. Στην Ορθόδοξη παράδοση, με τον όρο «μνήμη θανάτου», αναφερόμαστε σε μια αρετή που στους πολλούς έχει ξεχαστεί. Η μνήμη του θανάτου φανερώνεται μόνο σε όσους την αποζητούν από τον Θεό. Βλέπουμε δηλαδή στους Αγίους της Εκκλησίας, στους Πατέρες, στους Ασκητές και γενικά στους Χριστιανούς εκείνους που είχαν θερμή πίστη. Η μνήμη του θανάτου να αποτελεί μια αρετή που δορίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ λέει πως η μνήμη θανάτου είναι ιδιαίτερη κατάσταση του Πνεύματος. Εντελώς διαφορετική από τη φυσική γνώση ότι κάποια ημέρα θα πεθάνουμε. Η θαυμαστή αυτή μνήμη εξάγει το πνεύμα μας από τη γήινη έλξη. Επισκέπτεται τον άνθρωπο με εξουσιαστική δύναμη και τον προετοιμάζει να δεχθεί την αποκάλυψη του ζώντος Θεού. Στην καρδιά του γεννά νέα εσωτερική αίσθηση που αλλάζει την θεωρία του νου. Το χαρισματικό δώρο της μνήμης του θανάτου είναι βασικό για την πνευματική ανάπτυξη του χριστιανού. Ο πιστός, έχοντας διαρκώς τη μνήμη του ότι θα πεθάνει, εκτιμά το δώρο της ζωής, χαίρεται κάθε στιγμή, ωραίγεται τα μέλλοντα, θεωρεί ότι όλα όσα ζει είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι αυτή η ζωή είναι αιώνια και έτσι δεν την ευτελίζει, αλλά πληροφορείται μυστικά για την αιωνιότητα. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως πρέπει να βιαστούμε να ζήσουμε, επειδή ο χρόνος είναι απατηλός. Να ζήσουμε πραγματικά, ευχαριστιακά, αγαπητικά σε κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Άγιοι της Εκκλησίας, αλλά και πολύ πιστοί άνθρωποι στη Μικρά Ασία, εκεί όπου ο χριστιανισμός λόγω της παρουσίας των αλόθρησκων είχε μεγάλη θέρμη και ένταση, αναφέρεται ότι έσκαβαν στα χωράφια τους ή κοντά στο κελί τους, αν ήταν μοναχοί, έναν λάκκο. Και κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής κάποιες μέρες έμπαιναν μέσα και εκεί προσεύχονταν, για να θυμούνται ότι θα πεθάνουν και να ευχαριστούν τον Θεό που έχουν την μεγάλη δωρεά της ζωής, που είναι προθάλαμος της αιώνιας ζωής. Να ευχαριστούν που είναι με τους δικούς τους ανθρώπους, που αγαπούν και ελπίζουν και δημιουργούν. Η μνήμη του θανάτου είναι μια σημαντική αρετή, αφού είναι το αντίθετο της λησμονιάς. Η λύθη κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμου φόβου. Πάρα πολλοί από τους φόβους που κουβαλάμε από την ταραχή, από την αγωνία και το άγχος είναι ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και το έχουμε θάψει μέσα στην ψυχή μας. Κι έτσι, κάθε δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε φέρνει στην επιφάνεια με έναν τρόπο ανεπίγνωστο τον φόβο του θανάτου και της φθοράς και μας ταράζει. Δημιουργεί αγχώδεις διαταραχές, φοβίες και τρόμο. Η μνήμη του θανάτου είναι μεγάλη αρετή. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο φέρνει στην επιφάνεια την πραγματικότητα, αερίζει την ψυχή μας, οδηγεί σε ευχαριστία και προσευχή. Εκείνος που καθημερινά περιμένει τον θάνατο είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα είναι Άγιος. Και αυτό γιατί ο εν μετανοία πιστός θυμάται ότι θάνατος δεν σημαίνει ένα τέλος, αλλά μια καινούργια αρχή.
ένα πέρασμα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό διαβάζουμε στον λόγο Αγίων ανθρώπων να λένε πως προσμένουν τον θάνατό τους για να ζήσουν στη Βασιλεία του Θεού. Και πως λέει ο Μέγας Παύλος, να δουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Κύριο, αφού τώρα τον βλέπουμε θαμπά, σαν μέσα από έναν καθρέφτη. Γνωρίζουμε μόνο ένα μέρος της αλήθειας, όσο αξιωθεί ο καθένας μας. Λέει ένα χριστιανικό απόφθεγμα, ζήσε την ημέρα σου σαν να είναι η πρώτη και η τελευταία της ζωής σου. Εκτίμησέ την, θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντική, μην την χάνεις, άδραξέ τη. Να είσαι αγαπητικός με τους ανθρώπους, συγχωρητικός. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να έχεις περίσκεψη για τα λάθη σου. Να καταλαβαίνεις ακριβώς τον λόγο για τον οποίον υπάρχεις. Και να ευχαριστείς τον Θεό για κάθε ανάσα που τούτη την ημέρα μπόρεσες και είχες, για κάθε χαμόγελο που έδωσες στον συνάνθρωπο, για κάθε χάδι, για κάθε δάκρυ στον πονεμένο, αλλά και για κάθε συγγνώμη που πρόσφερες στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Τότε μόνο η ζωή γίνεται αληθινή, όταν ο άνθρωπος ζει αληθινά. Όταν προσπαθούμε να ξεχαστούμε, όλα γίνονται μονόδρομος. Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, η υπερκατανάλωση, η προσπάθεια να ξεχαστούμε διασκεδάζοντας, δηλαδή να σκορπίσουμε τον εαυτό μας. Τηλεόραση και διαδίκτυο στην κακή τους χρήση μετατρέπονται σε κρυφά ναρκωτικά. Όλα αυτά γίνονται μια θηλιά στο λαιμό μας. Στην αρχή μπορεί να μας κάνουν να λησμονάμε, όμως σιγά σιγά μας σφίγγουν, μας βυθίζουν στην ανυπαρξία. Το μυαλό πάβει να σκέφτεται και νομίζουμε ότι υπάρχουμε επειδή κατέχουμε, επειδή έχουμε, επειδή εξουσιάζουμε. Όλα αυτά οδηγούν στο μαύρο σκοτάδι που κυριαρχεί σε τούτον εδώ τον κόσμο, τον γεμάτο πόνο και θάνατο. Κατάθλιψη και στενοχώρια βασιλεύει στον δυτικό κόσμο που συσσόρευσε πολλά αγαθά αλλά έχασε τον Θεό και πελαγοδρομεί στην έλλειψη νοήματος. Καλοί άνθρωποι, αλλά χωρίς Θεό, μοναχική, τυφλή, φοβισμένη από το παράλογο γεγονός του θανάτου. Ζωή δίχως νόημα. Δεν μπορεί να είναι ζωή. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι πολιτισμοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και πάνω απ' όλα ο πολιτισμός εκείνος που γεννήθηκε μέσα από τον λόγο της αλήθειας, του Υιού του Θεού, του Χριστού μας, βάζει ως κέντρο της ζωής το μεγάλο οντολογικό πρόβλημα, το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα. Ποιοι είμαστε και πού πάμε? Τι συμβαίνει μετά από εδώ? Πώς θα γίνει πραγματικότητα αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ότι θα ανατείλει φως στη χώρα της σκιάς και του θανάτου, όπου ζούμε όλοι μας, ό,τι χρώμα, ό,τι φύλο, όποια θρησκεία για να έχουμε. Στην σκιά και τη χώρα του θανάτου κατοικούμε. Πώς ξεφεύγει κανείς από αυτό? Φοβερά τα ερωτήματα και δύσκολο να απαντηθούν με τη λογική. Μίλησαν οι φιλόσοφοι, στοχάστηκαν, έγραψαν, κατέθεσαν την αγωνία τους. Απάντηση δεν υπάρχει. Σήμερα ο καθένας λέει τη δική του άποψη, τη δική του θεωρία. Σκύβουμε με σεβασμό πάνω στον λόγο του Χριστού μας, στην πολιτεία των Αγίων. Καταλαβαίνουμε ότι μόνο υπέρλογα ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει τον θάνατο. Υπέρλογα, μέσα από την πίστη στον αληθινό Θεό. Μόνο που η πίστη ξεκινάει μέσα από την πίστη για την ίδια τη ζωή. Αν δεν ζούμε αληθινά, δεν μπορούμε να νικάμε τον θάνατο. Αν δεν ζούμε ευλογημένα, πλήρης νοήματος, τότε η ζωή είναι ένας διαρκής πνευματικός θάνατος. Είμαστε νεκροί πριν πεθάνουμε, είπε ο Κύριος. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Άφησε τους νεκρούς, δηλαδή τους πνευματικά νεκρούς, γιατί εκείνοι είναι ήδη πεθαμένοι μέσα στη θλίψη, μέσα στην έλλειψη νοήματος, μέσα στην καταχνιά του τούτου βίου, που καθώς μεγαλώνουμε και αισθανόμαστε ότι γερνάμε. Μπορεί να γίνει και γίνεται συνήθως όλο και πιο σκοτεινό. Προγευόμαστε την έννοια της κολάσεως από τούτη εδώ τη ζωή. Κόλαση είναι, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, όπως πληροφορήθηκε σε ένα όραμά του. Μια κατάσταση όπου μοιάζει σαν να είσαι δεμένος πλάτη με πλάτη με τον άλλον
και να μην μπορείς να δεις το πρόσωπό του. Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε μέσα από την δική μας εμπειρία, τις δικές μας αποτυχίες. Η ανικανότητα να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, η έλλειψη επικοινωνίας, η μοναξιά είναι πρόγευση κολάσεως. Αν δεν πιστέψεις πως είσαι πεθαμένος, δεν θα πιστέψεις την Ανάσταση, λέει ένα απόφθεγμα. Να διαπιστώσουμε τον πνευματικό μας θάνατο και να φυπνιστούμε. Αν νικάμε κάθε μέρα τον θάνατο, προγευόμαστε την Ανάσταση. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα μας, όσοι καθώς μεγάλωναν γίνονταν σοφότεροι, γίνονταν σαν τα παιδιά όσον αφορά το φρόνημα και την ψυχή και γίνονταν σοφοί, άγιοι. Μοναδική μας ελπίδα ότι η ζωή δεν μπορεί να είναι μια κατηφόρα, αλλά μια ανηφόρα προς τον Θεό, την αγιότητα, την υπέρβαση. Ότι μπορεί το σώμα μας να μας προδίδει μέσα από την αρρώστια και τον θάνατο, αλλά ο νους εξυψώνεται και η καρδιά αλαφρώνει και ζει για να ευχαριστεί και να υμνεί τον Θεό. Αναρωτιόμαστε μέσα στο θρήνο μας, πού βρίσκεται τώρα ο δικός μας άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι οι λαϊκές δοξασίες μιλάνε για ψυχές που εμφανίζονται ως φαντάσματα, μιλάνε για πεταλούδες, για μύγες και ένα σωρό άλλα απλοϊκά και ανόητα. Και άλλοι παρασύρονται από τσαρλατάνους που λένε πως επικοινωνούν με τους νεκρούς. Αστεία πράγματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι οι ψυχές γίνονται κατά χάριν Θεού αθάνατες και ζουν στη Βασιλεία του Θεού μαζί Του, έχοντας απόλυτη επίγνωση της αλήθειας γιατί βρίσκονται σε κοινωνία με τον Θεό. Μπορεί το σώμα μας να λιώνει με τον θάνατό μας, αλλά από τον Θεό δεν αποχωριζόμαστε. Ακόμα και αν τον έχουμε αρνηθεί σε τούτη τη ζωή, στην αιωνιότητα θα υπάρχει μόνο ο Θεός και την σχέση μαζί Του. Άλλοι θα την βιώνουν ως παράδεισο και άλλοι ως κόλαση. Ας θυμηθούμε εκείνη την Ευαγγελική περικοπή με τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Ο άδικος πλούσιος με το που πεθαίνει βρίσκεται σε απόλυτη επίγνωση της αληθείας και παρακαλεί τον Θεό να στείλει τον Λάζαρο να μηνύσει στους αδελφούς του να αλλάξουν ζωή. Όσοι έζησαν με κακία σαν τον πλούσιο που προαναφέραμε, κόλαση είναι για αυτούς η έλλειψη κοινωνίας με τον Θεό και όχι κάποια καζάνια και φωτιές. Αυτή την έλλειψη αγαπητικής σχέσης μπορούμε να την καταλάβουμε και σε αυτήν εδώ την ζωή, αφού κόλαση είναι η άδεια καρδιά, όπως έλεγε ένας ποιητής. Και αυτή την κόλαση την έχουμε προγευτεί οι περισσότεροι. Την έχουμε υποψιαστεί, την έχουμε δει σε κοντινά μας πρόσωπα και παρακαλούμε να μην μας συντρίψει. Όσον αφορά το τι θα συμβεί με την κοίμησή μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κανέναν δεν κολλάζει, δεν τιμωρεί ο Θεός στο μέλλον, αλλά ο καθένας μόνος του γίνεται δεκτικός στις σχέσεις με τον Θεό. Είναι όμως η σχέση με τον Θεό τρυφή, ιδέα με θεξία, κόλαση. Ό,τι ζήσουμε σε αυτήν την ζωή θα χαρακτηρίσει και την συνέχεια. Μοναδική μας ελπίδα είναι ότι η Βασιλεία του Θεού μπορεί να αρχίσει από τώρα αν το θελήσουμε, όπως Εκείνος μας υποσχέθηκε. Την προγευόμαστε σε κάθε θεία λειτουργία, σε κάθε στιγμή υπέρβασης, κάθε φορά που εν πνεύματι και αληθεία επικοινωνούμε με τον Θεό. Κάθε τέτοια στιγμή είναι στιγμή αιωνιότητος, νίκη πάνω στον πνευματικό θάνατο. Νικάμε τον θάνατο και ερχόμαστε πιο κοντά στην Βασιλεία Του. Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, όσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε τον συνάνθρωπο, καθώς μαθαίνουμε να συγχωρούμε, καθώς μαθαίνουμε να αγαπάμε, καθώς μαθαίνουμε να χύνουμε ένα δάκρυ για όλο τον κόσμο, ακόμα και για αυτούς που μπορεί να ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να πονάνε. Ακόμα και για αυτούς που ζουν στο κέντρο της μεγάλης πόλης, εξαθλειωμένοι μετανάστες και που περίσσεψε η σκληρότητά μας για εκείνους και η αδιαφορία μας. Ανοίξουν επιτέλους τις καρδιές μας, να σταματήσει αυτός ο αυτισμός, εγώ και η οικογένειά μου και κανείς άλλος, να πάνε να πνιγούν οι άλλοι. Αυτή δεν είναι χριστιανική νοοτροπία. Μαζί της ο Χριστός δια της αγάπης να γίνουμε τέλειοι όπως και ο Πατέρας στον ουρανό. Μεγάλη τιμή, μεγάλη η κλίση.
να νοιαστούμε επιτέλους για τον άλλο. Αυτό θα πει χριστιανός. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Όχι να δίνει κάτι παθητικά, ψυχαναγκαστικά. Πρώτα να ανοίξει η συνείδηση και μετά έρχονται και τα άλλα. Ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας σταθούμε όλοι λοιπόν σε αυτήν την υπόσχεση του Χριστού ότι φως ανέτειλε στην χώρα της σκιάς και του θανάτου. Και επειδή σε αυτήν την χώρα ζούμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ζωντανοί, γιατί οι άλλοι βρίσκονται στην χώρα του φωτός. Να ελπίσουμε, να παρακαλέσουμε, να ζητήσουμε από τον Θεό να στείλει φως στη ζωή μας, έτσι που να νικάμε τον θάνατο κάθε μέρα. Και όσες λύπες, όσα προβλήματα, όσα βάσανα κι αν έχουμε, να έρχεται η δοξολογία και η ευχαριστία στην ψυχή μας και στο στόμα μας. Πάντον ένεκεν, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πάντον ένεκεν. Οτιδήποτε και να μας συμβαίνει. Δύσκολο μεν, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να ζήσουμε. Για να ζήσει ο κόσμος, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Περί της μνήμης του θανάτου μας μίλησε ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα λόγια που σαν βάλσαμο ηχούν κάθε φορά που πιάνουμε στα χέρια μας αυτό το υπέροχο βιβλίο του, το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας, αναζητώντας μια ορθόδοξη πορεία με πλοηγό το Ευαγγέλιο, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Άθος, και αυτό τον και αυτό το πάντον ένεκεν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο μόνος τρόπος δηλαδή για να ζήσουμε αληθινά, θα περάσει τις ψυχές μας στα επόμενα μακάρια και όχι μακάβρια λόγια. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Η μνήμη είναι ανάμνηση. Είναι και ανάσταση και πτώση. Όταν σεριανά στα μονοπάτια της δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε το σκοπό, ούτε το νόημα. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη. Μπορεί και αδυναμία. Πόσο μακάριο θα σας ακουγόταν αν σας έλεγα ότι στα επόμενα λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας διαβάσω τις σκέψεις και την ψυχή έτσι όπως καταγράφηκε στο χαρτί μιας μάνας την ημέρα που συνόδευσε τον μόλις 19 ετών γιο της στην τελευταία του κατοικία. Και έρχεται αυτό το σπάνιο διαμάντι σαν δάκρυ που στάλαξε σε όλες τις ψυχές όσων αγκάλιασαν ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο συντρόφευσε και συντροφεύει πολλούς πονεμένους ανθρώπους στον ανηφορικό δρόμο προς την αληθινή ζωή. Της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενπλό. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως θα ξημέρωνε αυτή η μέρα για το σπίτι μας.
Ποιος γονιός σκέφτεται πως θα ξημερώσει η μέρα που θα κυδέψει το παιδί του? Ποιος γονιός τους πιο τρομακτικούς εφιάλτες του έχει δει την εκφορά του σώματος που γέννησε, έθρεψε, μεγάλωσε, αγκάλιασε με όλη τη δύναμη της ψυχής του? Ποια δύναμη να σε κρατήσει όρθιο όταν ο τάφος κλείνει το λατρεμένο σου κορμί? Τη γνωρίζω τη δύναμη αυτή και ευγνωμονώ τον Θεό. Έχω νιώσει το ευεργετικό της άγγιγμα όλων αυτών τον καιρό. Την αγκαλιάζω τη δύναμη αυτή. Την κλείνω μέσα μου ως θησαυρό ανεκτήμητο. Και είναι ακαταμάχητη η παρουσία της. Ολόφλογη να φωτίζει την άβυσσο του θανάτου. Με θράσος να στέκεται και να περιγελά τη φρικτή της όψη. Γιατί μόνο όταν ο τάφος κλείσει κάθε νόημα και κάθε όνειρο, μπορείς να στραφείς, να γνωρίσεις τι νοηματοδοτεί τη ζωή σου χωρίς τον κίνδυνο να το χάσεις. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί, στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόργια, ιερή παρουσία, και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της μεγαλυνεύει, γαλήνιο στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος ο βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει την μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το έχει σκεφτεί, έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του, να την πάρει ο άγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του δημιουργού του. Προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και το πλήθος των ανθρώπων, των αδελφών μας που ήρθαν ως εδώ, περνά να χαιρετήσει. Με λυγμό, αλλά και ελπίδα πως τίποτα δεν χάθηκε. Σ' άλλες καρδιές αυτή η ελπίδα τρεμοπαίζει. Σ' άλλες είναι βεβαιότητα. Η πορεία και η στάση του μικρού ενέχουν τη βέβαιη ελπίδα μας. Είναι εδώ οι συμμαθητές του, με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι, να προλάβουν να το ακουμπήσουν στο λευκό φέρετρο. Έχουν στη μνήμη τους τις στιγμές των ανέμελων χρόνων όπου τίποτα δεν προμήνυε τα επερχόμενα. Κάποιοι από αυτούς συμπαραστάθηκαν στο παιδί μου στη διάρκεια της πολύμηνης ασθένειας, με την αυθεντική αγάπη τους, όπως μόνο οι καρδιές των παιδιών γνωρίζουν, και με τη διακριτική παρουσία τους. Είμαστε ευγνώμονες, όπως ήταν και ο Βασίλης μαζί τους. Αλλά και εκείνοι που δεν τόλμησαν, από αμηχανία ή αδυναμία, ήταν σήμερα εδώ, συγκλονισμένοι από τον θάνατο του συμμαθητή τους. Είναι εδώ οι συγγενείς και οι φίλοι που ανέβηκαν μαζί μας, όσο το μπορούσαν. Κράτησαν μια άκρη του σταυρού μας, σκούπισαν ένα δάκρυ μας, άκουσαν σιωπηλή μια σκέψη μας, προσευχήθηκαν θερμά για μας, διακόνησαν μια καθημερινή μας ανάγκη. Είναι εδώ ένα πλήθος αγαπημένων προσώπων, γνωστών ή λιγότερο γνωστών, που θέλουν να μας σφίξουν το χέρι, να μας πούν τα λόγια που δεν μπορούν να υποθούν. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ, και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει, ξεκινώντας από τα καταβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο Εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας την οδύνη μας,
Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου. Μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε τον προνομίον του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Η νεκρόσιμη ακολουθία ξεκινά. Προείσταται ο επίσκοπός μας, Θηβών και Λιβαδίας Γεώργιος. Συνοδοιπόρος των καματών μας όλο αυτόν τον καιρό. Συμπαρίστατο ο επίσκοπος Ηλίου και Πετρουπόλεως, Αθηναγόρας. Ο διακόνησε στη Μητροπολή μας και έχει τώρα στη βημαντική του μέρημνα το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, όπου νοσηλεύτηκε το παιδί μας. Δεκάδες ιερείς συμπροσευχόμενοι αναπέμπουν την προσευχή μας την ευχαριστήρια, τη δοξολογική την οικετευτική στον πλάστη. Ο χορός των ιεροψαλτών αποδίδοντας με κατάνοιξη τους ύμνους, γονατίζει την ψυχή μας τη δέηση. Μυστικά, αθέατα, Κύριε, σου ακουμπώ μαζί με τον πόνο μου και την πίστη σε σένα. Εμπιστεύομαι τον λόγο σου. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε. Και εσύ που είσαι η ζωή και το φως, κάνε το φορτίο μας ελαφρύ, αφού καλά το ζήγησες πριν μας ταπειθώσεις. Και κάνε την πίστη μας δρόμο μοναδικό να τον περπατήσουμε χωρίς παρεκκλήσεις ή και επικίνδυνες αναδρομές σε ό,τι είχαμε και σε ό,τι χάσαμε. Τα σά εκ των σών, Κύριε, σου προσφέρουμε σήμερα. Δικό σου ήταν ο Βασίλης από την ώρα που μας τον δόρισες και μας τον εμπιστεύτηκες, να τον μεγαλώσουμε κατά το λόγιον σου. Δικό σου ήταν, κι ας ήταν σάρκα από την σάρκα μας, μέλος του σώματός μας. Τώρα, Κύριε, φεύγει από την ατελή μας αγάπη και φροντίδα για να ζήσεις την τελειότητα της αγάπης σου. Φεύγει από τα γήινα σχήματα για να ζήσεις τα ουράνια σκηνώματα. Αυτά που ετοίμασες, όπως το υποσχέθηκες για όσους αγαπούν. Τώρα όλοι οι κόποι του μείνανε πίσω και τον συνοδεύουν τα έργα του. Τώρα εγκαταλείπει την πολύμοχθη σάρκα του και ντύνεται τον άφθαρτο χιτώνα της άλλης βιωτής. Και όλα αυτά που είναι γίνονται το διαβατήριό του στον μέλλοντα αιώνα, στο ανέσπερο φως της 8ης ημέρας. Οι επίσκοποι θα μιλήσουν, ο Γεώργιος για την εμπειρία του από τη συνάντησή του με τον Βασίλη μας. Λόγος ειρηνικός που καταλήγει στην αναφορά της Ανάστασης. Ο Αθηναγόρας θα κουμπίσει στον ψαλμικό στίχο της ακολουθίας που μόλις προηγήθηκε. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος ότι τα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Εύστοχη επιλογή που μας συγκινεί. Καθώς αλήθεια ο νεότερός μας διακόνησε τις εντολές του πλάστη, τις εντολές του πλάστη του, φτάνοντας μέχρι την εξουθένωση. Αλλά, Βασίλη μου, η οικογένεια πρέπει να δώσει την δική της μαρτυρία. Εκείνη ξέρει καλύτερα. Ο πατέρας σου, ο Ηρακλής, ο Νίκος, μου ζήτησαν να σηκώσω το φορτίο αυτής της μαρτυρίας. Και στάθηκα με τρεμάμενο λόγο ενώπιον του πλήθους των πατέρων και των αδελφών μας, για να καταθέσω τις δικές μας σκέψεις και να φανερώσω δημόσια, ναι, τολμώ να το πω, την αρετή σου. Κύριε, δώσ' μου δύναμη. Από έναν λόγο απλό για τον Βασίλη μας, που να ταιριάζει στην καθαρότητα της καρδιάς του, στην δυνατή του πίστη, στον τρόπο που περπάτησε τη μαρτυρική του πορεία. Σήμερα,
σας παρακαλούμε μην ψάχνετε για απαντήσεις λογικές του παρόντος καιρού. Σήμερα σας παρακαλούμε εμείς, η οικογένειά του. Αρπάξτε την ευκαιρία να περάσετε στην άλλη λογική, στη σκηνοβασία της πίστης, στην άλλη ανάγνωση της ζωής. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή ο Βασίλης έτσι περπάτησε και αγάπησε τη δοκιμασία του και μας έλεγε συχνά: «Είναι η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Η ασθένεια είναι ευλογία και ευκαιρία. Και όσο η ασθένεια έφθυρε το νεανικό του σώμα, τόσο ανανέωνε το πνεύμα του και καθάριζε την ψυχή του. Ο μικρότερός μας προπορεύεται σήμερα, ίσως και ο καλύτερός μας. Και είναι, αν και έζησε λίγο, σαν να συμπλήρωσε χρόνια πολλά. Και ο Κύριός μας τον δοκίμασε και τον βρήκε άξιο για τον εαυτό του. Ο Βασίλης στην αρχή της δοκιμασίας του έλεγε: «Ίσως ο σκοπός της ζωής να είναι η αγιότητα». Και στο τέλος έλεγε: «Θέλω την αγιότητα. Δεν φοβάμαι τον θάνατο». Μας έλεγε συχνά: «Φοβάμαι μήπως χάσω τον παράδεισο». Γι' αυτό σήμερα ας σκεφτούμε με τη λογική του Βασίλη, την ξένη για τον κόσμο, αφού γι' αυτόν είμαστε εδώ, καθώς προπορεύεται όλων μας στην ουράνια πατρίδα. Εμείς που του κρατήσαμε το χέρι από την αρχή ως το τέλος, ξέρουμε, έχουμε τη βεβαιότητα πως ο Βασίλης μας μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή, αφού αξιοποίησε και τελειοποίησε στην πολύμηνη δοκιμασία του όλα του τα χαρίσματα, την υπομονή, την ευγένεια, την ταπείνωση, το άριστο ήθος, μα πάνω απ' όλα τη βαθιά του πίστη στην πρόνοια του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Ξέρει εκείνος, ξέρει, μου έλεγε, γιατί τα επέτρεψε όλα, λίγες μέρες πριν φύγει. Αυτή του την πίστη κληρονομεί σε μας. Αυτό μας αφήνει το παιδί μας. Είμαστε ευγνώμονες σήμερα στον Θεό που μας αξίωσε να κουβαλήσουμε αυτό τον σταυρό. Ελάχιστα να μιμηθούμε την αγάπη του και που μας έδωσε τη δύναμη, την απόφαση στην καρδιά μας, την εσωτερική ειρήνη να σταθούμε. Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που έστειλε τον Βασίλη στη ζωή μας 19 χρόνια πριν και μας αξίωσε να μεγαλώσουμε ένα παιδί που μας έδωσε τόσες και μόνο χαρές. Στάθηκε τόσο άξια απέναντι στη χάρη του Θεού και τη δέχτηκε σαν καλή γη και την καρποφόρησε. Όμως στην πορεία δεν ήμασταν μόνοι. Η δοκιμασία του παιδιού μας έδωσε στην αγάπη την ευκαιρία να ξεδιπλωθεί μέσα από την προσευχή και την θερμή συμπαράσταση όλων σας με κάθε τρόπο. Σεβασμιότατε, επίσκοπε αληθινέ της καρδιάς μας, σας ευχαριστούμε. Δεν μπορώ να πω για πιο απ' όλα, από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή. Για όλα. Ο Κύριος γνωρίζει και εμείς που γευτήκαμε μιας αληθινής πατρικής παρουσίας. Όλους σας, σας ευχαριστούμε. Αυτούς που μοιράστηκαν μαζί μας την αγωνία μας, τις μέρες και τις νύχτες των θεραπείων και του πόνου, και ιδιαίτερα τους νέους συνεργάτες της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, που σαν αληθινά αδέλφια συνόδεψαν όλων μας τον ανήφορο. Ευχαριστούμε αυτούς που ύψωσαν θερμό λόγο ηκεσία στην προσευχή τους για μας, να γνωρίζουν ότι η προσευχή τους μας περιέβαλε ως στίχος απρόσβλητο σε πολύ δύσκολες στιγμές που φαίνονταν αξεπέραστες. Ευχαριστούμε το εξαιρετικό προσωπικό του νοσοκομείου που αγκάλιασαν το παιδί μας, το φρόντισαν με τόση αγάπη και ευγένεια, του έκαναν πιο εύκολες τις δύσκολες ώρες της νοσηλείας, αφήνοντας και σε εμάς τη γλυκιά αίσθηση πως το παιδί μας είχε την καλύτερη φροντίδα που θα μπορούσε να έχει. Βασίλη, γλυκιά μας λαχτάρα και αγάπη, καλό σου ταξίδι. Σε ευχαριστούμε, αγόρι μου γλυκό, για όλα όσα ξέρουμε και για αυτά που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Εσύ που προπορεύεσαι τώρα πια, ξέρεις πως παίρνεις το βραβείο της Άνω Κλήσεως, γιατί το πόθησες και αγωνίστηκες γι' αυτό. Καλό παράδεισο, αγόρι μου, και καλή αντάμωση στην κοινή μας πατρίδα. Να μοιραστούμε μαζί σου αυτό που ήδη προγεύεσαι.
Πού σου θάνατε το κέντρο? Πού σου άδει τον οίκος? Χριστός Ανέστη. Και έπειτα από καιρό επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά αυτό που συνέβη δεν ήταν μια παρένθεση. Ήταν μια παρακαταθήκη. Πολύτιμη σαν την ζωή και άξια να αναμετρηθεί με τον θάνατο. Και είναι για μας που μείναμε πίσω μια κληρονομιά κυλίδωτη, ακέραιη, μοναδική. Καμωμένη από γεγονότα που σε κάνουν να βλέπεις με άλλα μάτια κάθε γεγονός και αποκτημένη με μόχθο πολυδάπανο και κατάθεση αγώνα καθαρού, αγώνα που δόθηκε χωρίς επεκφυγές και αλλοτριώσεις. Με την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης να αντιμάχεται τη θεϊκή πρόσκληση και άλλοτε να ανταποκρίνεται και να αφήνεται, μέχρι η ίδια η ανθρώπινη φύση να βρει τη δικαίωσή της και την ολοκλήρωσή της ως αντανάκλαση της θεϊκής εικόνας. Ο πλάστης που με τα χέρια του έπλασε το παιδί μας, πιστεύουμε ακράδαντα πως με τα ίδια του χέρια παρέλαβε και ξεκουράζει και αμείβει τον αθλητή. Μέχρι την κοινή μας συνάντηση μπορούμε να ονειρευόμαστε. Μέχρι την κοινή μας ανάσταση μπορούμε να αγωνιζόμαστε. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και περιμένω την πραγματοποίηση της προσδοκίας μου. Να μ' αξιώσει ο Θεός, άγγελέ μου, να σε βρω και να σε ξαναδώ. Να σε δω, ψυχή μου, γιατί τώρα πια το ξέρω καλά. Όποιος θέλει να βρει την ψυχή του, θα τη χάσει. Της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας», στη σκιά της δοκιμασίας, τα τελευταία της λόγια στο 19χρονο σπλάχνο της, ο Βασίλη, σαν επίλογος ελάχιστα λόγια. Τρεις λέξεις, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ερώτημα τίθεται προς όλους μας. Όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα τελικά, τι ήταν? Μακάβρια ή μακάρια? Εύχομαι ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, εν Κύριο. Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.